Και μετά. Αμέσως μετά η μία και μοναδική Θέκλα Πετρίδου εδώ πέρα με το νέο της βιβλίο. Έρωτας. Αλλά τώρα θα πάμε σε μια κυρία με κύρος. Μια γυναίκα που την αγαπάμε ιδιαίτερα και την αγαπάτε ιδιαίτερα. Μια γυναίκα η οποία, θα σηκωθώ τώρα εγώ, μέσα από τα βιβλία της. Για έλα, δείξε πράγμα εδώ, δείξε. Μας μαθαίνει μας ταξιδεύει. Έχουμε αποκλειστικότητα, πρέπει να σου πω. Αποκλειστικότητα, Κύπρο, γιατί σήμερα κυκλοφορεί. Η πρώτη εκπομπή που παρουσιάζει το νέο βιβλίο της Θέκλας Πετρίδου, Έρωτας, αυτός ο αδιάγνωστος. Εδώ μόνος του ήρθε και έδεσε. Και την μεγάλη, τη φίλη μας, την αγαπημένη, τη Θέκλα, την έχουμε μαζί μας. Θέκλα Πετρίδου, πολύ καλημέρα. Καλημέρα. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα, γιατί ξέρεις, όλο αυτό το διάστημα, εντάξει, μπορεί να χαθήκαμε λόγω κορονοϊού, αλλά νιώθουμε σαν να είμαστε κοντά. Και κάθε επιτυχία σου, τη χαιρόμαστε και εμείς ιδιαίτερα πραγματικά. Όσοι έχουμε ζήσει. Και εγώ τις δικές σας και χαίρομαι πάρα πολύ για εσάς και για την καινούργια εκπομπή, η οποία πάει πολύ καλά. Πάει πολύ καλά, δόξα Θεός. Τώρα. Δένετε πολύ ωραία. Ναι, μας έχεις προκύψει πολυγραφότατη, Μέσα εντάξει, σε διάστημα. Κάτσε, μισό λεπτάκι. Σε διάστημα 3 χρονών είναι το 3ο βιβλίο. Τέταρτο. Αυτό είναι το 4ο βιβλίο που τη έχει διάστημα. Και το 6ο βιβλίο συνολικά που έχει γράψει. Σε πόσα χρόνια μέσα. Κοίταξε, είναι το 4ο βιβλίο μέσα σε 5 χρόνια. Ορίστε. Λίγο είναι. Αλλά το 6ο μέσα σε 16 χρόνια. Γιατί ξεκίνησα δειλά. Το 2005 γράψα το πρώτο, το 2011 το δεύτερο. Και όταν ξεκίνησα το 2016 να γράφω το τρίτο, αυτό που έστειλα και στο ψυχογιό, ήταν εκεί ακριβώς η περίοδος που ήθελα να κάνω στροφή προς τη συγγραφή. Γι' αυτό τώρα γράφω λίγο πιο εντατικά. Ναι. Και αυτό είναι το παιδί μου από την πανδημία. Από την πανδημία. Αυτό όμως τι σε όθησε να το γράψεις αυτό το βιβλίο, Έρωτας και αυτό το βιβλίο, αυτός ο αδιάγνωστος. Πριν πάμε σε αυτό. Ναι. Εσύ πιστεύεις στον έρωτα. Βεβαίως. Ναι, με όλα τα... Σου πω πιστεύω και περισσότερο από το κανονικό. Είναι μια το έχω αποδείξει άλλωστε. Ναι. Λέγε τώρα κάτι ρώτησε. Εγώ θέλω να μου πεις ότι τι ήταν αυτό που σε όθησε να γράψεις ένα τέτοιο βιβλίο και μέσα στην πανδημία που θα έλεγε κανένας ότι θα είχε μια άλλη ροπή, ας πούμε, η συγγραφή σου λόγω της κατάστασης. Το είχα προγραμματισμένο από πριν. Γιατί μου είχε προταθεί από τον εκδοτικό μήκο να ξαναγράψω τα δύο πρώτα μου βιβλία. Που το πρώτο έχει τίτλο «Η ανατομία μιας γυναίκας» και το δεύτερο «Και οι άνδρες έχουν ψυχή». Και το βρήκα πολύ βαρετό να ξαναγράψω το ίδιο βιβλίο. Ναι. Δηλαδή βρήκα ότι θα ήταν πολύ πιο δημιουργικό να έγραφα ένα νέο βιβλίο, το οποίο να αναφέρεται στα ίδια θέματα, τις ερωτικές σχέσεις ανδρών και γυναικών, αλλά από μια νέα σκοπιά, τη σκοπιά μιας όριμης ψυχολόγου, αρκετά οριμότερης από τότε που ήμουν 35 που γράφα το πρώτο βιβλίο, 30 που γράφα το πρώτο βιβλίο, 15 χρόνια μετά το ξεκίνησα. Ναι. Και έτσι βγήκε αυτό το παιδί. Ναι. Για το οποίο είμαι πάρα πολύ περήφανη, είναι το πιο χοντρό από τα βιβλία μου. Χρειάστηκε να βγάλω και σελίδες, είχα πάρα πολύ έμπνευση. Το είχα αποφασίσει πριν από την πανδημία ότι αυτό θα έγραφα για τον έρωτα. Μετά την πανδημία είχα έτσι ένα μικρό προβληματισμό. Λέω τώρα εγώ στη φάση που βρίσκομαι μετά το δεύτερο διαζύγιο είναι καλή ιδέα να γράψω για τον έρωτα και είπα όχι, ναι, είναι πάρα πολύ καλή καλύτερη. Ιδέα. Βέβαια. Ναι, γιατί δεν θα γράψω από καθέδρας μιας επιτυχημένης ψυχολόγου και επιτυχημένης παντρεμένης γυναικός. Θα γράψω από το χώρο που όλοι βρισκόμαστε, που προσπαθούμε να τα βρούμε με τον εαυτό μας και με τους άλλους και που κάνουμε και πολλά λάθη. Να σε ρωτήσω, Θέκλα μου, κάτι. Διαβάζοντας το βιβλίο αυτό, ο αναγνώστης θα βρει νέα πράγματα για τον έρωτα ή θα επιβεβαιώσει όλα αυτά που του έχουν συμβεί ή νιώθει ότι θα του συμβούν. Και τα δύο. Και τα δύο. Και τα δύο, σε προκαλώ να το διαβάσεις. Θα διαβάσω σίγουρα. Και εγώ θα το διαβάσω. Εγώ ξέρεις, να σου πω την αλήθεια, με το που το πήρα στα χέρια μου. Μα είναι πολύ ελκυστικό. Εν τω μεταξύ δεν έχω εικόνα. Δεν ξέρω αν κρατάτε κι εσείς το βιβλίο. Το κρατάω κρατάμε, και εγώ. Το κρατάμε και εμείς το κρατάμε. Και εμείς το κρατάμε. Έχεις και ένα άλλο καλό. Ξέρεις τι. Γράφει σε εύκολη γλώσσα. Πολύ. Ναι. Και γρήγορο. Θες να το διαβάσεις χωρίς να σταματήσεις. Τρέχει νερό. Δεν σε κουράζει. Ξεκίνησες, ναι. Γιώτα, Το κατάλαβες, Ναι. Εγώ σήμερα το πρωί στο κομμωτήριο ας ξαναδιάσω ότι έγραψε και φτάσαμε το τρίτο κεφάλαιο. Καλά γράφω, έχω να πω. Γράφεις πάρα πολύ καλά. Θέλω να σε ρωτήσω, αν γράφεις και βιωματικά όμως. Δηλαδή μέσα από αυτά που έχεις αισθανθεί. Σε αυτό το βιβλίο προσπάθησα ιδιαιτέρως να μην γράψω βιωματικά. Ναι. Στα προηγούμενα μου γράφω βιωματικά, γιατί έχω τόσο πολύ υλικό στα χέρια μου. Τόσο πολύ υλικό από τις ιστορίες κυριολεκτικά χιλιάδων ανθρώπων που έχουν μοιραστεί μαζί μου, τις ερωτικές τους ιστορίες και τις ιστορίες ζωής. Άρα είπα, ας βγάλω λίγο έξω
τα δικά μου και ας γράψω για αυτά των άλλων τα οποία είναι τόσα πολλά και τους δίνεται ευκαιρία μέσα από το βιβλίο να ακουστούν. Θέκλα, θέλω να σε ρωτήσω, επειδή είναι χιλιάδες ο κόσμος που έχει έρθει κοντά σου έτσι, και έχει μοιραστεί πάρα πολλά πράγματα και μάλιστα και τυπικά πράγματα. Κυριολεκτικά χιλιάδες, ναι. Πραγματικά. Η λίστα επαφών του τηλεφώνου μου έχει υπερβεί τις 20.000 ανθρώπους. Ναι. Κρυφές πτυχές του εαυτού τους. Θέλω να σε ρωτήσω εάν συνεχίζεις και εντυπωσιάζεσαι με πράγματα που σου λένε. Παναγία μου, Γιώτα μου, παθαίνω σοκ καθημερινώς. Εάν έχεις ώρα, μπες λίγο στο κανάλι μου στο YouTube. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες οι ιστορίες που έχουμε βγάλει είναι, τι να σου πω, σόδομα και εγώ μου! Παναγία μου, Παναγία μου, Παναγία μου. Γιατί... είπα δεν θα ξανασοκαριστώ πλέον, αλλά εξακολουθώ να σοκάρομαι, γιατί η ανθρώπινη φύση είναι πολύ σχηδής. Μπορούμε να εξελιχτούμε προς όλες τις κατευθύνσεις και προς τα πάνω και προς τα κάτω και η ανθρώπινη κακία, ευρηματικότητα και βλαγγεία δεν έχει βάθος. Ναι. Τίποτα. Και δεν έχει θεραπεία. Όχι, έχει θεραπεία. Αντρέα μου, διαφορετικά θα άσκησα τα πτυχία μου, δεν θα έγραφε βιβλία και δεν θα προσπαθούσα να βοηθήσω τον εαυτό μου και τους άλλους ανθρώπους να εξηγιάνουμε τις σχέσεις μας. Να σας πω λίγο τα περιεχόμενα του βιβλίου. Πέστα. Και το καινούριο που έχει αυτό το βιβλίο. Ναι. Σε αυτό το βιβλίο κάνω μία απόπειρα, η οποία είναι ολόκληρη στο τελευταίο κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί και το μισό βιβλίο. Ναι. Κάνω μία απόπειρα να γράψω μυθιστορηματικά. Μάλιστα. Μη σας πω ότι το λάτρεψα. Oh, το να γράψουμε το επόμενο βιβλίο θα είναι μυθιστόρημα. Το επόμενο θα είναι μυθιστόρημα το επόμενο. Σίγουρα. Δεν ξέρω, βρε Ανδρέα. Η αλήθεια είναι ότι πάω να ξαπλώσω το μεσημέρι, μου έρχεται ένας τίτλος. Σηκώνομαι, το γράφω στις σημείες του κινητού μου για το επόμενο. Ξέρεις, μόλις γεννήσω, μόλις βγει το προηγούμενο, εγώ αρχίζω και σκέφτομαι για το επόμενο. Δεν ξέρω, θα δείξει. Θα δείξει. Είναι ωραία όμως η μυθιστοριογραφία. Είναι ωραία και ειδικά άμα γράφει ένας ψυχολόγος, του δίνεται ευκαιρία να βάλει μέσα από την ιστορία μηνύματα, τα οποία να περαστούν ευκολότερα. Λοιπόν, το πρώτο κεφάλαιο, έχει 9 κεφάλαια το βιβλίο. Ναι. Το πρώτο κεφάλαιο έχει να κάνει με τον έρωτα και το τι λέει ο κόσμος. Μάλιστα. Οι σημασίες που αποδίδονται στον έρωτα από το περιβάλλον μας, οι οποίες μας επηρεάζουν αρκετά ώστε να μας ταλαιπωρούν. Μάλιστα. Η pop κουλτούρα πώς βλέπει τον έρωτα ως το υπέστατο καταναλωτικό αγαθό, τα διφορούμενα μηνύματα που παίρνουμε από την οικογένεια για τον έρωτα και το γεγονός ότι η κοινωνία μας εξακολουθεί να είναι μια κοινωνία φτιαγμένη για ζευγάρια. Γιατί δεν σημαίνει ότι όταν γράφεις ένα βιβλίο για τον έρωτα τους θες όλους ζευγαρωμένους. Όχι. Και τους θες όλους ερωτευμένους με ανταπόκριση. Όχι, όχι βέβαια. Εννοείται. Φαντάζεσαι. Βέβαια, δεν το συζητώ. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι απαραίτητο να είμαστε ερωτευμένοι ή να είμαστε ερωτευμένοι με ανταπόκριση για να είμαστε καλά. Και ούτε απαραίτητο είναι να είμαστε ερωτευμένοι με ανθρώπους. Μπορεί να είμαστε ερωτευμένοι με τη ζωή, μπορεί να είμαστε ερωτευμένοι με τη δουλειά μας, μπορεί να είμαστε ερωτευμένοι με τη φύση. Λοιπόν, το δεύτερο κεφάλαιο έχει να κάνει με την ερωτική αγάπη ως αυτοσκοπό. Γιατί πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούμε την ερωτική αγάπη ως ένα αντίδοτο στη δυστυχία. Και σε αυτό μας έχει βοηθήσει η κοινωνία έτσι όπως την παρουσιάζει όλη αυτή την φαντασμαγορική happy ending υπόθεση του έρωτος. Ότι άμα ερωτευτείς και άμα σε ερωτευτούν και άμα παντρευτείς θα είσαι πολύ ευτυχισμένος, πολύ ευτυχισμένη. Τελειώναν οι παλιές ελληνικές ταινίες στα σκαλιά του Δημαρχείου ή της Εκκλησίας. Τώρα και δεν έδειχναν τα μετά. Ναι. Μετά. Το τρίτο κεφάλαιο έχει να κάνει με τους ανθρώπους οι οποίοι ερωτεύονται με τον έρωτα και όχι με το πρόσωπο. Αυτούς που ερωτεύονται ασυστόλως. Και νομίζουν ότι είναι ερωτευμένοι πολύ συχνά, ενώ στην πραγματικότητα θέλουν τον έρωτα. Σωστό. Το τέταρτο κεφάλαιο έχει πρακτικές συμβουλές για το πώς να διαχειριστούμε το φλερτ. Σήμερα, στην εποχή του διαδικτύου, ειδικά. Αμόνο. Που και λόγω πανδημίας, αλλά και λόγω μετεξέλιξης της κοινωνίας, το φλερτ γίνεται κυρίως διαδικτυακά. Μόνο εκεί. Χρειαζόμαστε κάποιες γνώσεις, κάποια εφόδια, ώστε να το διαχειριστούμε αποτελεσματικά. Ναι. Έχει δύο βήματα. Δύο πράγματα που πρέπει να ξεκαθαρίσουν τα φλερτάρες. Πρώτον, είναι όντως φλερτ αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή? Ναι. Ή άλλο, τι άλλο μπορεί Δεύτερον, να είναι. Δεύτερον, ναι. Θέλουμε και οι δύο τα ίδια πράγματα. Αυτό είναι. Γιατί οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους, τους καλούς εραστές. Σωστό, σωστό. Τους καλούς φίλους με προνόμια, τους καλούς αγνώστους. Έτσι. Σωστό αυτό. Έχεις δίκιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι αυτή. Σε καθάρισμα. Και δύο άνθρωποι που μιλάνε καθαρά και ανοιχτά και ξεκαθαρίζουν τι θέλουν, μπορούν να διατηρήσουν την οποιαδήποτε σχέση τους υγιή. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο κεφάλαιο, το πέμπτο, που έχει τίτλο «Είναι έρωτας αυτό που ζω?». Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι ζουν όμορφους έρωτες και δεν ξέρουν ότι είναι έρωτας, γιατί έχουμε στο μυαλό τους μια πολύ φαντασιακή εικόνα για το ότι είναι έρωτας.
Και καταρρύπτουμε και όλα αυτά τα στερεότυπα περί αδερφής ψυχής, περί ενός και μοναδικού ταιριαστού συντρόφου. Το έκτο κεφάλαιο, για το οποίο είμαι εξαιρετικά περήφανη, είναι το κεφάλαιο «Ποιος είναι ο ερωτικός μου προσανατολισμός? Πώς αυτός επηρεάζει τις πιθανότητες να βρω την αγάπη που επιθυμώ?» Είμαι πολύ περήφανη για αυτό το κεφάλαιο, γιατί συνειδητά ήθελα το βιβλίο μου αυτό να είναι περιεκτικό και να περιέχει όλους τους ανθρώπους. Και επειδή υπάρχουν ανάμεσά μας, σε όλες τις χώρες και σε όλες τις κοινωνίες, ένα τουλάχιστον 10% του πληθυσμού ανθρώπων με διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό. Προσέξτε τι χρησιμοποιώ, τι όρο χρησιμοποιώ. Όχι σεξουαλικό προσανατολισμό. Ερωτικό προσανατολισμό. Ναι. Άνθρωποι που ερωτεύονται ανθρώπους που μια ετεροκανονική κοινωνία δεν θα τους το επέτρεπε. Είμαι πολύ χαρούμενη που κατάφερα να γράψω αυτό το κεφάλαιο για να βάλω κι εγώ έστω το λιθαράκι μου. Είναι και μήνας του Pride τώρα. Να βάλω και έστω κι εγώ λίγο το λιθαράκι μου στο να αγαπήσουμε εαυτούς και αλλήλους. Και στο κεφάλαιο αυτό υπάρχει και ιδιαίτερη αναφορά στην εσωτερικευμένη ομοφοβία. Το 7ο κεφάλαιο έχει να κάνει με το πανίσχυρο εργαλείο της επικοινωνίας και έχει τίτλο «Πώς διατηρώ μια υγιή ερωτική σχέση». Τέλεια. Τώρα πάμε. Τέλεια, πώς διατηρώ υγιή σχέση. Σε αυτό κόλλησε τώρα. Σε αυτό κόλλησε τώρα. Στον Ανδρέα. Μάλιστα. Σόδομα και Γόμορα. Τι, αυτό είναι. Δεν είναι αυτό. Α, έτσι άκουσα. Μύθος της μονογαμικότητας. Αυτό γιατί είναι. Γιατί άκουσα Σόδομα και Γόμορα. Το θέμα που ισχύει για όλο τον κόσμο. Ο μύθος της μονογαμικότητας. Α, μπράβο. Ισχύει για όλους αυτό. Άκου. Ακούω. Έχει δρόμο ακόμα. Έχει δρόμο. Άκου. Ο μύθος της μονογαμικότητας. Είναι μύθος ότι η μονογαμικότητα είναι στη φύση του ανθρώπου. Αλλά είναι και επίσης μύθος ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσα από κάποιες αποφάσεις. Μάλιστα. Η πνευματική ψυχική καλλιέργεια που ενδέχεται να θελήσει κάποιος να πάρει. Εδώ συμφωνούμε. Γιατί υπάρχουν αναμεταξύ μας άνθρωποι που οι οποίοι είναι παγιδευμένοι σε μία αέναη εναλλαγή συντρόφων που δεν ευχαριστούνται με τίποτα και δεν καταφέρουν να φτάσουν σε εις βάθος συνδέσεις με άλλους ανθρώπους επειδή έχουν πιστέψει ότι είναι γυναικάδες ή ότι είναι εξαιρετικά πολυγαμικοί από τη φύση τους και δεν μπορούν να αλλάξουν. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι καταπιέζονται και παραμένουν σε νεκρές σχέσεις, σε νεκρούς γάμους, σε νεκρές καταστάσεις γιατί θεωρούν ότι δεν είναι σωστό να τελειώσεις μια σχέση και να φτιάξεις μια άλλη. Και το τελευταίο κεφάλαιο που όπως σας είπα είναι μυθιστορηματικό, έχει τίτλο «Έρος ανήκατε μάχα». Ναι. Είναι μια διαφορετική ερωτική ιστορία μεταξύ δύο ανθρώπων που δεν τους κατονομάζω, είναι ο άνδρας και η γυναίκα. Και είναι μια ιστορία πραγματική, η οποία έχει αρκετά αλλαγμένα χαρακτηριστικά, ώστε οι πρωταγωνιστές να μην μπορούν να γίνουν identified, που λέμε στα αγγλικά, δεν μπορεί να καταλάβει κανείς για ποιους γράφω. Είναι όμως μια ιστορία επιτυχίας, ένα success story, που δείχνει ρεαλιστικά, over the years, μέσα στα χρόνια, πώς δύο άνθρωποι κατάφεραν να εξελιχθούν τόσο πολύ ο καθένας ξεχωριστά τους, ώστε να μπορέσουν να συνδεθούν μαζί. Μάλιστα. Αυτό είναι το βιβλίο μου. Είναι ένα υπέροχο βιβλίο. Κοιτάξτε, ήδη είναι στα βιβλιοπωλεία, έτσι. Ήδη στα βιβλιοπωλεία. Είναι στα βιβλιοπωλεία. Ήδη ο κόσμος μπορεί να το ζητήσει από το βιβλιοπωλείο της περιοχής του. Εάν τυχόν ακόμη δεν το έχει παραλάβει το βιβλιοπωλείο της περιοχής του, μπορεί να ζητήσει να το παραγγείλουν, να το φέρουν. Επίσης υπάρχει online στην ιστοσελίδα του ψυχογιού. Πάρα πολλοί κόσμος σήμερα μου έστειλε μηνύματα ότι ήρθε το ταχυδρομείο. Παρουσιάσεις θα κάνεις, παρουσιάσεις θα κάνεις. Ανδρέα μου, να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω ακόμη πώς θα κάνω παρουσιάσεις, γιατί θέλω να τις κάνω με ασφάλεια. Μάλιστα. Και είπα φέτος να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Ενώ στα προηγούμενα βιβλία κανονίζαμε τις παρουσιάσεις μόλις έβγαινε το βιβλίο, θέλω φέτος ο κόσμος να διαβάσει το βιβλίο, να σημειώσει κάτω τις απορίες του, τους προβληματισμούς του, τις ερωτήσεις του, τις απόψεις του. Και μετά στις συναντήσεις που θα κάνουμε, είτε διαδικτυακές είτε από κοντά, να συζητήσουμε την ουσία του βιβλίου. Και πρώτη φορά να το κάνουμε αυτό, γιατί στα προηγούμενα βιβλία ερχόταν ο κόσμος και έπαιρνε το βιβλίο στην παρουσίαση. Τώρα θέλω να πάει ο κόσμος να πάρει το βιβλίο, αν το θέλουν και αν το επιθυμούν φυσικά, να διαβάσει το βιβλίο, να ασχοληθεί ουσιαστικά με το βιβλίο. Ήδη προγραμματίζουμε κάποιες διαδικτυακές παρουσιάσεις τύπου webinar μέσω Zoom, οι οποίες θα ανακοινωθούν από το κανάλι μου στο YouTube, από τη σελίδα μου στο Facebook και από την ιστοσελίδα μου προσεχώς, όπου θα μπορεί ο κόσμος να μπαίνει μέσα με περιορισμένο αριθμό θέσεων και να γίνεται επικοδομητική συζήτηση, γιατί με ενδιαφέρει
να μιλήσουμε με τους ανθρώπους, έτσι, να προβληματιστούμε. Αυτό κάνεις, αυτό κάνεις πάντα, γι' αυτό και σε αγαπάνε κιόλας. Και με επιτυχία. Γιατί τους βάζεις στο παιχνίδι τη συμμετοχή όλους και είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αγαπημένοι μας. Δεν τα ξέρουμε όλα, ναι, αλλά μαθαίνουμε. Έτσι, βέβαια. Και όσο μεγαλώνουμε, μαθαίνουμε, και όσο μεγαλώνουμε, αλλάζουμε, και όσο μεγαλώνουμε, μπορούμε να χαρούμε περισσότερο τη ζωή, τον εαυτό μας, τους λοιπόν, ανθρώπους. Λοιπόν, Θεκλίτσα, Θέκλα Πετρίδου, Ερώτας αυτός ο αδιάγνωστος. Ένα βιβλίο που πρέπει να είναι ο αδιάγνωστος. Περίμενε πρώτη κλίση. Αυτός ο αδιάγνωστος είναι μια φράση που μόνο όποιος παρακολουθεί το κανάλι μου στο YouTube μπορεί να την καταλάβει. Και το βιβλίο αυτό το αφιερώνω στους ανθρώπους που αποτελούν την κοινότητα στο κανάλι μου στο YouTube. Εσείς μου δίνετε έμπνευση και στόχο και ψυχοεκπαίδευση και πνευματικότητα. Σας αγαπώ. Και εμείς το ίδιο. Εμείς αγαπάμε. Πάντα επιτυχίες. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία, αγαπημένη μας. Καλό τάξιδο. Φιλιά πολλά. Σε ευχαριστούμε, Θέκλα μας.